Καλοκαίρι. Ο Άκης Κελεπέσης είναι μαζί μας, είναι ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ισχύει έτσι ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν φωτιά τα πρακτορία και ο κόσμος κλείνει διακοπές. Βεβαίως και συστήνομαι και στο ταξιδιωτικό κοινό της Κύπρου, όσο πιο έγκαιρα κρατήσει τις θέσεις του, τόσο σίγουρα θα έχει εξασφαλισμένες τις θέσεις, αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει και καλές τιμές. Γιατί αν αργήσουν να κάνουν τις κρατήσεις, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος οι τιμές να αυξηθούν. Οπότε χαιρόμαστε καταρχήν που υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά το έχουμε δει και στην έκθεση που ήταν το τρίμερο που μας πέρασε. Έχουμε δει τον κόσμο που προσήρθε αρθρώα στην έκθεση, το ενδιαφέρον του για να ταξιδέψει φέτος. Και νιώθω, αγαπητέ Χρήστο, ότι ζούμε πλέον ρυθμούς του 2019. Α, έχουμε πάει τόσο καλά δηλαδή? Αυτό πιστεύω ότι θα είναι η εξέλιξη αυτή της χρονιάς, ότι θα είναι μια χρονιά η οποία αφήνει πίσω την τριετία τη δύσκολη με το COVID και επανερχόμαστε πλέον στην κανονικότητα. Κύριε Κελεπέση, Κύπρο, Ελλάδα ή εξωτερικό, τι προτιμάει ο Κυπρέος σύμφωνα με τα φετινά στοιχεία? Έχω την εντύπωση και το νιώθω έντονα ότι οι Κύπροι φέτος θα πάνε στο εξωτερικό. Ευρώπη ή και άλλοι προορισμοί? Κοιτάξτε, η κεντρική Ευρώπη σίγουρα τραβά το ενδιαφέρον. Ειδικά η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Σερβία, η Ισπανία και η Πορτογαλία και η Σκανδιναβία θα έλεγα είναι στο ενδιαφέρον των Κυπρίων. Σίγουρα η Ελλάδα έχει την πρωτιά, αυτό είναι αναμφίβολα, δεν το συζητάμε. Ναι. Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για τις κρουαζιέρες, ειδικά με τα πολυτελή κρουαζιερόπλια. Τώρα προσεκίζουν και δύο κρουαζιερόπλια το λιμάνι της Λεμεσού για τη φετινή χρονιά. Βεβαίως οι συνθήκες είναι καλές, ο κόσμος θέλει να ταξιδεύει και ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Βέβαια, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Κελεπέση, τα εισιτήρια τα αεροπορικά είναι στο Θεό. Πραγματικά. Είπαμε να απογειωθεί το αεροπλάνο, όχι και η τιμή μαζί όμως. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Ναι, αυτό που λέτε έχει μια βάση και ειδικά όταν οι ταξιδιώτες καθυστερήσουν να κλείσουν τις θέσεις τους. Γι' αυτό έχω πει ότι στην αρχή της κουβέντας μας ότι χαίρομαι που ο κόσμος ξεκίνησε να κάνει τις κρατήσεις του και παρά τα αυτά η παράκληση μας είναι όσο πιο γρήγορα, γιατί εμείς ως διοργανωτές ταξιδίων, αγαπητέ Χρήστο, τις θέσεις τις έχουμε εξασφαλισμένες και αγορασμένες από τον περασμένο Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Και οι τιμές που έχουμε τα πακέτα, θα δείτε ότι εάν μιλάμε σε σύγκριση με άλλες χρονιές, μπορεί να είναι αυξημένα κατά 3-4%. Μόνο? Γι' αυτό να μην τρομάζει ο κόσμος εάν σήμερα... Τι να μην τρομάζει? Πήγα να κλείσω εισιτήρια για τον Αύγουστο, κύριε Κελεπέση, και τα πλήρωσα διπλά από ό,τι πέρσι. Γι' αυτό λέω, αγαπητέ Χρήστο, και επιμένω. Είμαστε εμείς εδώ. Ναι. Πάρτε μας τηλέφωνο τους διοργανωτές ταξιδιών, ταξιδιωτικά γραφεία, γιατί έχουμε προκρατημένες θέσεις με τιμές που είναι πολύ καλύτερες από αυτές που βρίσκεται τώρα, εάν κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να αγοράσετε κάποιο αεροπορικό εισιτήριο. Πάντως οι τιμές για το πλοίο που θα πάει Πειραιά είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Θα γίνουν και φέτος, λέτε, ανάρπαστα τα εισιτήρια? Αυτό πιστεύω, ναι, γιατί είναι μια ακτοπλογική γραμμή, έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος δεν ταξίδευε αεροπορικός, αλλά και άλλος ο οποίος μπορεί να εξυπηρετηθεί και ειδικά και με τα αυτοκίνητά τους. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η γραμμή είναι επιτυχημένη και σίγουρα πιστεύω ότι στο μέλλον θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Και ελπίζω να υπάρχει και θαλάσσια σύνδεση και με άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα στο μέλλον. Μακάρι, υπάρχουν συζητήσεις για το Ισραήλ. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό και αν θα προχωρήσει. Όλα αυτά συντείνουν στον κόσμο να και για τους Κυπρίους να ταξιδέψουν, αλλά και ταξιδιώτες από άλλες χώρες να επισκεφτούν την Κύπρο. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, ολοκληρώνοντας, είπαμε όσο πιο νωρίς κλείσεις, πιο καλές τιμές θα βρεις. Όταν προτιμήσεις τον ταξιδιωτικό πράκτορα, είναι πιο φτηνές οι τιμές. Δώστε μας άλλα 2-3 κόλπα για να κάνουμε οικονομικότερες διακοπές και να μας πείτε και ποιοι προορισμοί είναι οι πιο οικονομικοί. Κοιτάξτε, θα δείτε. Θεωρώ ότι τα ταξιδιωτικά πακέτα για την Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά γενικότερα και η κεντρική Ευρώπη, η μικρή αύξηση αυτή το 3-4% δεν έχει σημασία. Ναι. Από τη στιγμή που η θέληση του κόσμου να ταξιδέψει είναι δεδομένη. Από εκεί και πέρα, εγώ εκείνο που λέω είναι στο ταξιδιωτικό κοινό της Κύπρου,
Σίγουρα θα αναζητήσει στο διαδίκτυο να δει τι κατάσταση επικρατεί και εκεί με τις τιμές, τι δυνατότητες έχει, αλλά επιμένω ότι οι διοργανωτές ταξιδίων, επειδή έχουμε εξασφαλίσει πολύ νωρίς τις θέσεις μας, τα ταξιδιωτικά πακέτα που έχουμε στην αγορά, μάλιστα, είναι πιο φθηνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά μάθατε και τα κόλπα για